πώς σας έγινε η πρόταση να πάτε και να παίξετε στην ουσία κι εσείς για λίγο στο Survivor. Ήτανε πάρα πολύ ξαφνικό. Mm-hmm. Ήξερα αρχικά ότι θα ταξιδέψω νωρίτερα μαζί με μεγάλη ομάδα, με μεγάλο team. Mm-hmm. Τελικά δεν έγινε έτσι και πολύ απλά με πήρε τηλέφωνο η παραγωγή και μου είπε ότι αύριο πετάς μόνος σου για Καραϊβική. Δεν με χάλασε, mm-hmm. μπορώ να πω, mm-hmm. καθόλου. Πήρα την κιθάρα μου, πήρα τα πράγματά μου και έζησα μια πολύ όμορφη εμπειρία, ένα πολύ όμορφο γεμάτο τετραήμερο, στο οποίο κάποια στιγμή βρέθηκαμε τους παίκτες την ημέρα εκείνη στο ξενοδοχείο που κάναμε ένα πέρασμα, μια μικρή πρόβα. Κάναμε μια πρώτη πρόβα γιατί έπρεπε να επιβεβαιώσουμε ότι μπορούν τουλάχιστον να ακολουθήσουν στο ρυθμό κάπως τα παιδιά. Ναι, ναι, δεν ήταν πολύ ώρα, ήταν λίγο, αλλά ήταν και ουσιαστικά η γνωριμία μας τα παιδιά. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά, είχα απίστευτη συνεργασία μαζί τους. Ήταν πολύ χαρούμενα γιατί ήταν μια ευχάριστη δοκιμασία για τα παιδιά. Δεν το πήραν καθόλου ότι θα ξεφτυλιστούμε ή κάτι, ας πούμε, που δεν είναι επαγγελματίες τραγουδιστές. Το είδαν καθαρά σαν πλάκα και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο και για μένα, mm-hmm. αλλά και για εκείνους. Για εκείνους ακόμα περισσότερο σίγουρα, γιατί προηγήθηκε και φαγητό. Πώς είναι εκεί τα πράγματα? Είναι δύσκολα, δηλαδή είναι όλα αυτά που βλέπουμε, υπάρχει έλεγχος από παντού? Υπάρχει έλεγχος από παντού και δεν είναι απλώς αυτό που βλέπουμε, είναι πιο δύσκολο νομίζω. Δηλαδή έτσι και το δεις από κοντά και ζήσεις το πώς γυαλίζει το μάτι των παιδιών για να φάνε. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Και αφετέρου να περάσουν καλά. Ήταν η μόνη μέρα που τους δίνονταν αυτή η δυνατότητα και το εκμεταλλευτήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία, ας πούμε, περάσατε με τα παιδιά κάποιες στιγμές και δεν μας τα δείξανε στην κάμερα? Δείξαν πολύ μικρό κομμάτι από το πάρτι μετά. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς λόγω τηλεοπτικού χρόνου. Είπαμε πάρα πολλά τραγούδια μαζί για πάρα πολλή ώρα μετά. Mm-hmm. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Η βροχή είχε σταματήσει γιατί είχε ξεκινήσει μια βροχή έντονη, ναι, ναι. και είχε σταματήσει, οπότε κάναμε πάρα πολύ όμως το πάρτι πραγματικά. Mm-hmm. Και ο Χρανιώτης πήρε την υψηλότερη βαθμολογία, ήταν πάρα πολύ καλός, δεν το συζητώ. Ήταν λογικό γιατί ο Χρανιώτης όντως έχει ασχοληθεί και χρηματικά με το αντικείμενο. Από τους παίκτες έτσι, ποιος θεωρείτε ότι... Εντάξει, τραγούδισε πιο χάλια από όλους. Δεν το είχε καθόλου δηλαδή στο τραγούδι και καλύτερα να μην πιο χάλια από όλους, νομίζω ο Μισθοφόρος, που εντάξει, χάρηκα πολύ που αυτός αρκαζόταν. Τον διασκέδασα και εγώ πάρα πολύ. Κάποια ναι. στιγμή μου πήρε να σταματήσω το τραγούδι. Και εκεί γελάσαμε πάρα πολύ επίσης. Ναι. Είχε μεγάλη πλάκα ως παλιάρας φυσικά, ο οποίος επίσης δεν μπορούσε με τίποτα. Mm-hmm. Ποιος άλλος? Κακορίσια τα ψιλοκατάφεραν, κουτσά στραβά. Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει το Survivor? Δεν μπορώ ακόμα να το έχω αυτό. Δεν μπορώ mm-hmm. να το ξέρω ακόμα αυτό. Mm-hmm. Πραγματικά. Συνήθως σε παιχνίδια τα οποία είναι reality και στα μουσικά παιχνίδια που στα οποία συμμετέχω εγώ, προβάδισμα συνήθως έχουν τα αγόρια γιατί συνήθως ψηφίζουν αρκετά τα κορίτσια. Φαντάζομαι ότι νικητής θα βγει κάποιος από τους ωραίους της παρέας. Βλέπω ότι γίνεται αρκετός ντόρος γύρω από το όνομα του Ντάνου.